Θυμάμαι την πρώτη φορά που μιλήσαμε με τον Θάνο Μικρούτσικο στο τηλέφωνο. Μου είχε πει ότι θα με έπαιρνε τηλέφωνο, αλλά δεν ήξερα φυσικά μέρα και ώρα και εγώ κοιμόμουν και μέχρι το βαθύ μεσημέρι. Τέλος πάντων, 12, 1 η ώρα, εγώ κοιμόμουν και χτυπάει το τηλέφωνο και σηκώνω εγώ το τηλέφωνο και λέω «Ναι» και ακούω από μέσα «Θάνος Μικρούτσικος». «Κοιμάσαι?» Του λέω «Όχι, όχι, δεν κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι». Λέει «Κοιμάσαι, θα σε πάρω σε 1 ώρα». Κρακ και μου το κλείνει. Και λέω «Εντάξει, δεν θα με ξαναπάρει ποτέ». Σε 1 ώρα ακριβώς ξαναχτύπησε το τηλέφωνο και είχα και το θράσος να του κάνω και πλάκα, γιατί μου λέει «Καλά, κοιμάσαι τέτοια ώρα, είναι δυνατόν, που εγώ ξυπνάω από τις 6 το πρωί και μελετάω». Και του λέω «Έτσι είναι οι μεγάλοι άνθρωποι. Εμείς», του λέω, «οι νέοι κοιμόμαστε μέχρι το μεσημέρι». Έπαιξε μία παύση και μου είπε, ευτυχώς είχε χιούμορ ο άνθρωπος βέβαια, και μου λέει «Αυτό που είπες θα το πληρώσεις αργότερα». Και θυμάμαι λοιπόν εκείνο το τηλεφώνημα που μου είχε ζητήσει να προετοιμαστώ μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες και να του παρουσιάσω κάτι, να διαλέξω 4 τραγούδια και να τα διαλέξω με το σκεπτικό ότι με αυτά θα με διάλεγε ανάμεσα από άλλους 200. Καλά, εντάξει, εγώ φρίκαρα φυσικά, γιατί λέω «Οχ, τι να κάνω τώρα, τι να πω». Θυμάμαι ότι είχα διαλέξει την Ελένη, το Σταυρό του Νότου, το Καραντί και νομίζω και το Μη Σε Νοιάζει. Και είναι βέβαια λίγο πολύ γνωστή η ιστορία για όσους με έχετε παρακολουθήσει και στο παρελθόν, γιατί την έχω πολλές φορές, γιατί με ρωτάνε πάρα πολλές φορές. Που πήγα σπίτι και φυσικά όταν με ρώτησε τι έχω ετοιμάσει, του είπα και μου λέει «Πολύ ωραία. Εάν σου πω να μην πεις κανένα από αυτά και να πεις ένα άλλο που δεν είναι δικό μου, ποιο θα πεις?» Και λέω «Κύριε γαμώτο, τόση προετοιμασία τζάμπα». Και εκεί ήταν που σκέφτηκα αυθόρμητα το «Αυτή νυχταμένη», προερχόμενη και από το Γκραουνάκι τότε και από τη Σπύρα. Και έκατσε στο πιάνο, έπαιξε το μισό και γύρισε και με κοίταξε και μου είπε πάρα πολύ απλά «Εντάξει, κορίτσι μου, θα συνεργαστούμε». Και εμένα μου κοπήκαν τα πόδια φυσικά και βγήκα έξω στο δρόμο μετά και δεν ήξερα ποιον να πρωτοπάρω τηλέφωνο για να μοιραστώ τη χαρά μου και τη συγκίνησή μου. Είχα βάλει τα κλάματα. 2006 όλα αυτά. Και τώρα 2021. Και εγώ νιώθω ότι είναι ακόμη εδώ.